μονομάχοι. Πολεμιστές που μάχονται για τις ζωές τους σε τεράστιες αρένες. Σπαθιά. Πανουργία. Δύναμη. Και φυσικά, αίμα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Στην κορυφή του υλικού που υπάρχει αφιερωμένο σε αυτούς, είναι η ταινία «Ο Μονομάχος». Μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, όπου ένας προδομένος από τον αυτοκράτορά του στρατηγός, αφού αντικρίσει το θάνατο της οικογένειάς του, εχμαλωτίζεται και πετάγεται μες στο Κολοσσέο να αντιμετωπίσει αμέτρητους αντιπάλους, μέχρι να πεθάνει ή μέχρι να καταφέρει να κατακτήσει την κορυφή και να πάρει την εκδίκησή του. Η ταινία «Ο Μονομάχος» είναι κυριολεκτικά ο Τιτανικός των μπάντας ταινιών. Και αυτό οφείλεται στην απίστευτη σκηνοθεσία, το μοναδικό soundtrack, τα εκπληκτικά visuals και φυσικά τον πρωταγωνιστή, τον Russell Crowe. Born in New Zealand in 64, a hot-headed actor named Russell Crowe. He loves to act, but he loves one thing more, fighting round the world. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά μετά από τέτοια ταινιάρα θέλω κάτι πιο interactive. Θέλω κι εγώ να γίνω μονομάχος. Αλλά κάτι λείπει. Δώστε μου ένα λεπτό. Ωραία. Έτοιμος. Χαίρε Κέσαρα. Οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Ποιοι μελοθάνατοι ρωτάτε? Όσοι σταθούν στο δρόμο μου όταν παίζω το παιχνίδι Story of a Gladiator. Ένα arena beat'em up όπου ελέγχεις ένα συνηθισμένο άνθρωπο όπου έχοντας χάσει τα πάντα αποφασίζει να αναζητήσει την τύχη του στη ρωμαϊκή αρένα. Και τι τύχη? Κυριολεκτικά έρχεσαι αντιμέτωπος με ορδές εχθρών οι οποίοι είναι έτοιμοι να σε κατασπαράξουν με τα δόρατά τους, τα σπαθιά τους, τις ασπίδες τους και ό,τι άλλο κυριολεκτικά βρουν μπροστά τους. Ο πρωταγωνιστής μας, ο Μαζίνγκιους Ντέστριους ο 25ος, ένας Έλληνας ή Καρχιδόνιος ή Αιγύπτιος, ό,τι θέλετε εσείς, που επιζητάει γιατί οι θεοί του επέτρεψαν να ζήσει. Στο ταξίδι του όμως δεν είναι μόνος. Έχει μαζί του τον έμπιστο του σύντροφο, τους θεούς και τη βοήθεια του κοινού. Μην ξεχνάς όμως, μικρή ενδυνάμη μονομάχε, η μάχη δεν αποτελείται μόνο από επίθεση, αλλά και από άμυνα. Ένας ικανός μονομάχος πρέπει να ξέρει πότε να αποφύγει μια επίθεση και πότε να κινηθεί στρατηγικά για να αποφύγει τους αντιπάλους του. Και να κάνει... Πριν έκανα παραπλάνηση. Πώς το λέτε στην αργό της κατοπεξίας? Έκανα μπλόφα. Μπράβο ρε, μπλοφατζή. Μυστικό συστατικό της επιτυχίας είναι να αναγνωρίσεις τους εχθρούς σου και τις ιδιαιτερότητές τους. Και φυσικά οι εχθροί δεν είναι μόνο πολλοί σε αριθμό, αλλά και σε είδη. Μη φοβάσαι όμως. Όταν όλα πάνε στραβά, μπορεί απλά να φας ένα λάχανο. Ή αντίθετα, απλά αυτοί να φάνε μια ξόφαλτσι πέτρα. Η μάχη είναι βάρβαρη αλλά καθόλου άδικη. Ακόμα και στο easy ένιωσα την πρόκληση. Άμα γενικότερα δυσκολεύεστε, get good. Επίσης το παιχνίδι έχει stamina meter και dodge rolls. Άρα... Είναι το Dark Souls των μονομάχων. Το παιχνίδι είναι εθιστικό και απίστευτα διασκεδαστικό. Μετά από λίγες μάχες όπου προσπαθούσα να περνάω τις πίστες στα γρήγορα, άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι έπρεπε να γίνω πιο στρατηγικός. Που το κατάλαβα, παρατήρησα ότι το επίπεδό μου στο γαμοσταυρίδι αυξήθηκε απότομα. Θα προχωρήσω στην κριτική μου για το παιχνίδι. Θα χρησιμοποιήσω 5 κατηγορίες και για κάθε κατηγορία ο τίτλος μπορεί να κερδίζει μέχρι 2 αστέρια. Μάζεψε 10 και μπορείς να μπει στον πύργο του Pegasus. Το gameplay είναι απλό, αλλά σε καμία περίπτωση βαρετό και ευνοείται από το γεγονός ότι κάθε αγώνα στο Κολοσσέο μπορεί να κρατήσει μόλις μερικά λεπτά. Το μυστικό του κρύβεται στο ότι με απλά mechanics δημιουργεί μια μορφή ασφάλειας, αλλά όσο προχωράς, το επίπεδο δυσκολίας αυξάνεται και σε αναγκάζει να παίζεις καλύτερα. Φυσικά, υπάρχει και η αγορά, όπου το παιχνίδι προσθέτει ένα στοιχείο στρατηγικής και σε προωθεί να μαζέψεις χρήματα για καλύτερο εξοπλισμό. Η ιστορία είναι μεν υπερβολικά βασική, αλλά ευπρόσδεκτη. Εκτιμώ ότι τα cutscenes έχουν φωνές. Τα γραφικά δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, τα animation στους χαρακτήρες είναι υπερβολικά βασικά, αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετούν το σκοπό τους και λατρεύω την αρένα και τα interaction στην αγορά. Δεν με ξετρέλανε το soundtrack. Οι προφορές στα cutscenes όμως ήταν πάρα πολύ cult και όπως λέω πάντα, είναι cult, είναι καλό. Το Story of a Gladiator είναι ένας αξιοπρεπέστατος τίτλος με απλό αλλά εφιστικό gameplay. Αν είχα ένα παράπονο, θα ήταν ότι δεν μπορείς να παίξεις παρέα με τους φίλους σου. Αλλά δυστυχώς, αυτή είναι η ζωή ενός μονομάχου. Αν έμαθα κάτι από το ταξίδι μου στην κορυφή, είναι ότι αυτή είναι μοναχική.
και μόνο ο καλύτερος θα επιζήσει. Και ποτέ μην ξεχνάτε, ένας πραγματικός μονομάχος πρέπει να έχει πάντα ένα όνομα που τελειώνει σε ους. Ακόμα και αν δεν είναι Ρωμαίος. Στα παπαρία μου! Γεια σας παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο βίντεο της νέας σειράς μου. Έχω σκοπό να βγάζω σταδιακά και άλλα τέτοια βίντεο, ως ένα διάλειμμα από τα άνιμε και για να σας δίνω μερικές gaming ιδέες. Ο τίτλος Story of the Gladiator είναι διαθέσιμος για όλες τις πλατφόρμες. Αν σας άρεσε η ιδέα, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο. Αν πάλι θέλετε να παίρνετε όλες τις νέες ενημερώσεις για ό,τι βίντεο βγάζω, μην ξεχνάτε να κάνετε sub. Από Mazinger Destro, γεια σας!